κινήσεων. Εδώ που οι Indians θα αντιμετωπίσουν τους graduates του Μπάμπη Τσίτσιρα. Οι Indians μία από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας Development 2. Γιατί τον κύριο που μόλις σούταρε. Το Βασάλο. Για τρεις. Βασάλος δεν θα τελειώσει. Επιθετικό rebound. Γρήγορα, γρήγορα στο 2-0. Ο Μιτσάκος ήταν το σκορ. Έχουμε καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Από τον Παπαντονίου. Φιλεξενούμενοι έχουν κατέβει με μόλις 5 παίκτες. Καταλαβαίνετε ότι καταλαβαίνω καθένας ότι η αποστολή τους εξ αρχής ήταν δύσκολη, πόσο μάλλον τώρα. Δύο. Καλάθι από τον Μπάμπη. 14. Ήταν για δύο από την γωνία. Άστοχο στην πρώτη, εύστοχο στη δεύτερη. Το παιχνίδι σας είναι 7. Πάντα σε θέση οδηγού ο Βασάλος στην παρέα του. Παπαντονίου από τη γωνία θα στοχίσει. Θα πάρουν το αμυντικό Indians. Δεν θα βγει ο συνδυασμός στον πρώτο χρόνο. Ο Βασάλος πήγε να πέρασει μια μαχική πάσα προς τον Μιτσάκο. Και ο Τσιτσίρας θα δώσει συνέχεια την αναμέτρηση. Πατούλια θα στόχισε και το rebound από τον Ανόπουλο. Θα πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 5-53 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Και στη δεύτερη δεν εγκαταλείψει και τον πόνο των βολών. Βασάλος μέχρι μέσα, στο χ.
Εδώ οι Indians παίζουν κάτι σαν βόλεϊ. Και είχαμε εδώ τον Βέρογλου, υπερβολικός αλτουρισμός. Στο σίδερο. Τσιτσίρας για τρεις. Είτε τώρα. Εξαιρετική πάσα. Πάσα Magic Johnson του Βασάλου. Τον Μπακάλι. Από τη στιγμή που η μπάλα έφτασε στα χέρια του, ήταν εύκολα για εκείνον. Καθώς βρέθηκε κατά μέτωπο με το καλάθι, απλά την άφησε. Στους είναι 9 η γηπεδούχη. Βασάλος για 3 μέσα. Μεγάξι 4. Τον Νίου δεν θα τα καταφέρει. Ο Μιτσάκος θα κάνει το 18-4. Το παιχνίδι αρχίζει και ανοίγει νωρίς. Για τον Τσίτσιρα και την παρέα του, 3-40. Θα τα καταφέρει. Τους μιλήθηκαν οι φιλοξενούμενοι σε αυτή τη φάση. Μακάλης, Ζήση, τους πήγε να πει το Σκεντέρογλου. Δεν τα κατάφερε. Τσίτσιρας τον ευδιασμό. Ο Παναγόπουλος θα πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Εύστοχο στην πρώτη. Πόντων από τον Μπαγκάλι, εύστοχος. Παναγόπουλος από Ποντονίου, θα κοπείς τα ίσα από τον τέλος χρόνου. Yeah.
24-5. Η διαφορά για πρώτη φορά στο συν 19. Είπαμε, δύσκολη αποστολή για κάθε ομάδα να αντιμετωπίζει τους Indians. Ο Αποτονίου θα προσθέσει δύο πόντους στο ενεργητικό του αλλά και στην ομάδα του. Ο αριστερό χειράς κάνει το 24-7. Βασάλος θα πάρει το φάουλ. Τρίτο μαθηκό για τους Οράνι. Έτσι κι αλλιώς το φάουλ έγινε πάνω στην προσπάθεια. Βασάλος θα στοιχίσει την πρώτη. Μετά τις δύο έστοχες βολές του Βασάλου. Λίωμο και ενέργεια εξαιρετική από τον Πατούλια. Έκανε το 26-9. Το ριμπάουντ από ποιον? Αγόπουλος πάτησε γραμμή σύμφωνα με το ρεφ. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου στο συν 17 η διαφορά των δύο ομάδων. Ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Αυτοφός φύσης θα τρέξει τον εστιασμό. Η πάσα δεν θα περάσει ποτέ. Φιλοξενούμενοι θα κλέψουν. Βγαίνουν και αυτοί τον εστιασμό. Θα μιμηθούν τους υπέδρους τους όμως. 26-9 θα παραμείνει. Ούτε τώρα. Σημάδες. Ο Τσιτσίρας θα αφήσει με εξαιρετικό τρόπο με το δεξί την μπάλα στο καλάθι. 26-13. Ο προσέγγιση τους Indians καταλαβαίνει από την πρώτη ματιά ότι παίζουν μια ταχύτητα κάτω απόψε. Λογικό. Άλλοι φιλοξενούμενοι πάντα συνεπείς αυτό που κάνουν, όσοι και να έρθουν είναι πάντα εδώ, θα αγωνιστούν, θα δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό, δεν θα παρατήσουν ποτέ το παιχνίδι. Πραγματικά είμαστε πάντα χαρούμενοι όταν τους συναντάμε και γενικότερα που τους έχουμε στη διοργάνωση.
15 Indian, 6 και 50. Θα κάνει το 30-13. Ο Παναγόπουλος θα στοχίσει σε σουτιόν πόντων από την κορυφή, έξω από τη γραμμή των 6 και 75. Έχουμε time out, 6 και 2, 30-13 μπροστά οι Indians. Τέλος time out. Η άμυνα βγήκε αυτή τη φορά. Είπαμε, δεν τους νοιάζει το σκορ, δεν τους νοιάζει τίποτα. Αυτοί θα παίζουν μέχρι τέλος, γιατί έτσι έχουν μάθει. Σε τριών πόντο, μέσα! Διαχειρός κύριου Πατούλια, παρακαλώ. 30-16. Μειώνει στους 14. Κασιμάτης αστόχησε. Ο Παναγόπουλος κατέβασε το rebound. Ο Παναγόπουλος θα προσθέσει άλλους 2 πόντους για την ομάδα του και θα ρίξει τη διαφορά ακόμα περισσότερο στους 12 πόντους. Νέο κλέψιμο, υπερβολική χαλαρότητα από τους Indians, προσήλωση από τους φιλοξενούμενους. 6 και το 5-4 το οποίο έχουν πραγματοποιήσει. Θα πατήσει γραμμή. Το δέχεται χωρίς καμία διαμαρτυρία. Ωραία, ήταν μπροστά, το είδε. Του για 3. Επιτέλους τα λάθη από τον Βασιλάκο. Μπήκαμε στα τελευταία 3 λεπτά. Αν δεν κάνω λάθος, ο Πατουλιάς ζήτησε με την πρώτη ευκαιρία ένα time out. Πάει μέχρι μέσα, πάρει το foul. Έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Με time out. Καλά είδαμε. Για πάμε λίγο. Άστοχο στην πρώτη. Δύο, 19.
έχουν καταφέρει και έχουν κρατήσει. Εδώ θα κλέψουμε την μπάλα. Ο Πατήλασσα πέτυχε ένα εκπληκτικό καλάθι. 32-21, τους 11 πόντους. Θα σημάδισε να πατήσει γρήγορα. Είπαμε ότι έχουν καταφέρει και έχουν κρατήσει τη διαφορά σε λογικά πλαίσια. Τώρα είναι στους 13. Λίγο πριν το πέρας του πρώτου ημιχρόνου, με λίγο τα τελευταία 120 δευτερόλεπτα. Ο Τσιόντας δεν θα τα καταφέρει. Εδώ ο Κασιμάτης. Ο Ρέφ ήταν ακριβώς από πίσω του. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι συνέβη αυτό. Τη σειράς Αναγκόπουλος. Πάρα πολύ όμορφο καλάθι. Νέο όμορφο καλάθι από τον Ενανόπουλο, αριστερό διάδρομο, την άφησε με το δεξί. 34-23. Ο Μιτσάκος απάντησε, 36-23, με σου 2 πόντων. Ο Ενανόπουλος στο παπά του. Άδερη φορά θα αστοχίσει, air ball. Θα ξεπατέλει κιόλα. Τέλος πρώτη μικρόνου. Indians μπροστά με 36-25. Όλα έτοιμα. Για το ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου. Πάσε στη Ιδιαν στην πρώτη επίθεση. Indians 38-25. Πατούλιας δεν τα καταφέρει, ο Νανόπουλος δεν τα καταφέρει να πει στην μπάλα στο καλάθι. Ο Πατούλιας, συγγνώμη,
σε αυτή τη σειρά δεν θα περάσει ποτέ. Ο Πάβης εύστοχος από τη γωνία. Άλλος για τρεις. Ο Κόζρο είναι πιο ήσυχος από ποτέ στον πάγκο. Μπακάλης θα κόψει στα ίσα. Θα πει την μπάλα στο καλάθι. Τσάκος θα κάνει το 40-29. Time out 4-28, 15 Indians. Thank you.
28-29. Δύο ελεύθερες βολές, 30 δευτερόλεπτα απομένουν. Άστοχος η πρώτη και 55-29 θα παραμείνει. Σίδερο. Oh.
Τζούνιορ. Άστοχο, τέλος δεκαλέπτου, 55-29, η Διάνς πάντα μπροστά. Όλα έτοιμα για την τελευταία στροφή της αναμέτρησης. Θα γίνει το λάθος. Το σημάδις μέχρι μέσα. Τρεις, ας το αρχίσει, αμυντικό rebound από τον Παναγόπουλο. Ο Παντουλιάς δεν θα τα καταφέρει. Το παιχνίδι έχει γίνει λίγο παιχνίδι Αλάνας, ριμπολ. Πάει περίπατο οι οργανωμένες επιθέσεις, τα συστήματα και τα συναφή. Κομοδονίου, άστοχος. Ένα 2 φιλοξενούμενοι, όσοι είστε στα τρέξουν εφηλιασμό, πάει μέχρι μέσα στο Μιτσάκο, κοινό σας το χύσει. Ριμπάω το τον Μπάμπι, γρήγορα στον Ανόπουλο. Θα κλέψει, δεν θα ολοκληρώσει την προσπάθεια. Έχουμε time out, 6:39, 62-29. Τέλος time out. Στους 25 πόντους, ο Παντονίου θα στοχίσει. Μπακάλι στο αμυντικό.
θα τρέξει μόνο σε όλο το γήπεδο, στον Κασιμά της στη γωνία, εκείνος για τρεις. Αστοχός, ριμπάντο το Βασάλο. Δεν θα τα καταφέρει ούτε αυτός. Καλάθι 5 και 13 για το τέλος. Μετά από αρκετή ώρα 64-31 για τους φιλοξενούμενους. Βασάλο στο αμυντικό, πήγαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Στον πάγκο Παπαντονίου θα κάνει το λάθος. Βασάλος το αφήσει. Μπακάλης και Ντέρο Γλου θα πάρει τελευταίο rebound, θα πάρει και τον φάουλ.
Παπαγκάλη, 70-35. Dark score. Κοντονίου. Αστοχής εξαπαθής. Βασάλος για τρεις. Έτσι γελιές από την σημερινή εμφάνιση του Βασάλου. Δεν έχουμε τι να κάνει εκπληκτικά πράγματα στο Παργέ και θα το ξαναδούμε. Μακάρι θα πάει στον πάγκο να σημάνει τη θέση του. Πάμε σε τη γωνία, αστοχός. Ζήσεις δεν θα καλωθεί στην προσπάθεια, Βασάλος επιθετικό. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει το 72-35. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Πάμε να πάρει το φάουλ. Παρά λίγο να πετύχει το καλάθι. Δευτερόλεπτα, τα 19 για τους φιλοξενούμενους. Πάμπης για 3. Σκεφτεροβλού θα κάνει το τρίποντο. Θα στοχίσει το κομμήνα 2-16, το τελικό σκορ. Ιδιάν Σαφάρου με την Λίγη, 5η. Νίκησε εισάρτημα παιχνίδια για το πρωτάθλημα, Development 2.